όταν είδε το φωτογράφο. Δεν κρυώνει λίγο μέσα στο αεροπλάνο. Σα αλλάζει το κρυώνει. Κολυμπάσει αυτέ τι λέβονε. Εγώ κολύμπησα χθε και στο καβούρι να χάσει. Είδαμε και σε ένα παλιό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μπει μα μήνα. Παιδιά, έχει να βρει και την παρουσία του φωτογράφου. Γιατί έγινε αυτό. Θα σα πω γιατί. Γιατί θα κόσμια με να πάει με δικά σα τέτοια καλά κάνει γενικά. Παιδιά, η Μαλδίβε είναι ένα πολύ ωραίο μέρο. Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, πηγαίνετε, είναι παράδεισο πραγματικά. Για μια φορά. Εγώ θα βαριόμουν να πάω κάθε χρόνο. Τα παιδάκια δεν βαριούνται σήμερα. Για ζευγάρια δεν είναι πιο πολύ. Είναι πολύ ωραία η θάλασσα, πολύ ωραία κτλ. Κάνει καταδύσει, βλέπει καρχαρίε, κάνει μπάνιο και έρχεται δίπλα καρχαρία και περνάει έτσι το πτερίγιο. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τι Μαλδίβε. Είναι τόσο ακριβώ όσο λένε ή τελικά είναι πιο πολύ. Όχι, άκου να σου πω κάτι. Οι Μαλδίβε είναι γύρω στα 50 κατοικήσιμα νησιά. Είναι που θα μείνει. Και μπορεί να πα και σε τριάστρο ξενοδοχείο, μπορεί να σε εξάστρο. Ενδιαφέρεσαι, μαράκι. Όχι, πάντως τώρα που θα παντρευτείς εσύ με το τέτοιο. Το νεκτάριο. Να πάτε εκεί. Καλά, εντάξει. Μαλδίβες είναι πολύ ωραίο για ταξίδι του μέλητος. Να πάτε. Ειλικρινά. Να προσέξετε μόνο μην καείτε από τα κεράκια. Πέφτει την Ελένη. Να προσέξετε μόνο μην καείτε από τα κεράκια και από τον ήλιο. Γιατί να βάλει την Πασμίνα, δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί. Γιατί ήθελε να αποφύγει το φωτογράφο. Έλα, πάμε το φωτογράφο. Που εσύ κανονίζει κάτι, φαντάζομαι. Κανονίζει κάτι και δεν θέλει να μαθαίνει. Ναι, παιδιά, αυτό είναι. Μπορεί να ήταν να μην ήταν Μαλδίβες, να ήταν δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θέλει τώρα να λέει, ρε παιδί μου, στον κόσμο ότι ήταν σε εκπομπές και ότι αφήνει δύο εβδομάδες, αυτό είναι, ξέρω δεν είναι και, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, γιατί πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, γράφει εκπομπές η γυναίκα. Πάντα γράφει. Αυτός τώρα έγραψε, λέει, πάρα πολύ έξι έγραψε, έξι. Αυτός είναι ο την προηγούμενη Παρασκευή και όλη την τρέχουσα εβδομάδα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει, γράφει εκπομπές και λείπει τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι πηγαίνει όπως όλοι. Όταν κλείνει η σεζόν, πηγαίνει για διακοπές. Κάτσε να μιλήσει, μην μιλάς. Είπα, σήκωσε χέρι. Δύο μέρες έλειψε. Μα δεν τελείωσε, άσου να μιλήσει, μας το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι τώρα, το να κάνεις παιδιά, τέταρτο παιδί. Δεν το πήραν μαζί το τέταρτο παιδί. Ναι, αλλά γιατί διακόπτε, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι είχε ανάγκη να ξεκουραστεί περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι εδώ. Αποφάσισε να κάνει, λέω, περισσότερες εκπομπές. Γνωρίζουμε όλοι, εγώ το ξέρω δηλαδή, ο Άρης θα μας το πει, ότι επειδή προφανώς οι άνθρωποι που είναι δίπλα της πολλές φορές έχουν πει πράγματα σε περιοδικά, εκεί που δεν το περίμενε, έχει δει φωτογράφους μπροστά της. Εγώ ξέρω ότι στη δουλειά της δύσκολα κάποιος θα πλησιάσει το καμαρίνι της. Περίμενε, θα πάει στο καμαρίνι της. Πολύ δύσκολο είναι και να ακούσει τα σχέδιά της ή να μιλάει στο τηλέφωνο ή για πράγματα πολύ προσωπικά. Έχει μάθει ότι επειδή όλα βγαίνουν προς τα έξω, έχει μάθει να προστατεύεται. Οπότε εκνευρίζεται όταν αυτό το έχει πει σε δύο ανθρώπους, μπορεί και σε κανέναν, ξαφνικά να βλέπει ένα φωτογράφο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο το Μαλδίβες. Έχει δίκιο η Θεή. Ναι, είναι ότι λες κάτι και μετά βλέπεις ένα φωτογράφο μπροστά σου και λες σε ποιο αυτό Πάρτι χθες, ο Ζώνας, τον ανανεωμένο Ζώνας που το πρεπάρει η αδελφή Πανά. Ωραίο αυτό, ε!